Για την ευκαιρία να μιλήσω εκ μέρους της Επιτροπής. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο στην Ολομέλεια της Επιτροπής μας, όσο και οι ιδιαίτερες συζητήσεις που είχαμε η υποεπιτροπή που ασχολείται με το θέμα της εκπαίδευσης, συζητήσαμε ευαίως τις επιλογές που είχαμε για το άνοιγμα των εκπαιδευτικών δομών. Στην υποεπιτροπή για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία είναι οκταμελής, συμμετέχουν παιδίατροι, λοιμοξιολόγοι, αλλά και επιδημιολόγοι. Βασική μας προτεραιότητα, καθημερινά, όταν συζητάγαμε αυτό το θέμα, ήταν το άνοιγμα των σχολείων όλων των βαθμίδων να είναι ασφαλές. Να είναι ασφαλές για τα παιδιά, για τους γονείς, για τους εκπαιδευτικούς και για ολόκληρη την κοινωνία. Οι αποφάσεις μας ελήφθησαν μετά από την ανάλυση, τη λεπτομερή ανάλυση όλων των επιστημονικών και επιδημιολογικών δεδομένων. Είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών τα επιστημονικά δεδομένα θα επανεξετάζονται συνεχώς. Επίσης, συνεχώς θα υπάρχει επαγρύπνηση των τοπικών, των εθνικών επιδημιολογικών δεδομένων, με ενδεχόμενη τροποποίηση των οδηγιών που θα δώσουμε τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Με βάση την εμπειρία μας από το άνοιγμα των σχολείων την περασμένη άνοιξη, αλλά και τα βιβλιογραφικά δεδομένα από άλλες χώρες, πιστεύουμε ότι το άνοιγμα των σχολείων σε πλήρη σύνθεση και με όλα τα παιδιά μέσα στην τάξη, πέραν του ότι κρίνεται εκπαιδευτικά απαραίτητο, είναι και ασφαλές. Είναι ασφαλές εφόσον εφαρμοστούν αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Τονίζουμε ότι η λειτουργία του σχολείου θα πρέπει να γίνεται με σταθερές και κατά το δυνατόν περιορισμένες ομάδες. Ζητούμε και συνεργαστήκαμε με την Υπουργό να επεκτείνουμε τη λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, γιατί πραγματικά θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε την ανάγκη φροντίδας των μικρών παιδιών από τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι όντως τα παιδιά νοσούν λιγότερο συχνά. Εμφανίζουν υπηρότερη νόσο, ευτυχώς για εμάς τους παιδιάτρους, και πιθανά μεταδίδουν και λιγότερο στο περιβάλλον τους, ιδιαίτερα όταν είναι ασυμπτωματικά. Όμως σαφέστατα, τα παιδιά μπορούν να μεταδώσουν τη λίμωξη. Και γνωρίζουμε ότι ο ιός μεταδίδεται κατά κύριο λόγο μέσω των σταγονιδίων που παράγονται από το άτομο που έχει τη λίμωξη, που νοσεί. Όμως, εκτός από τα άτομα που νοσούν, βήχουν και μεταδίδουν μέσω των σταγονιδίων τη λίμωξη, μπορεί να μεταδοθεί αυτή και από ασυμπτωματικούς ασθενείς, όπως πολύ καλά έχετε πλέον ενημερωθεί, αλλά και από προσυμπτωματικούς ασθενείς, δηλαδή αυτούς οι οποίοι έχουν μολυνθεί μεν, αλλά θα εμφανίσουν κάποια συμπτώματα της προσεχής μία-δύο μέρες. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, εισηγηθήκαμε τη χρήση της μάσκας στο σχολείο. Η μάσκα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο της μετάδοσης της COVID-19 λίμωξης. Αφού όταν χρησιμοποιείται σωστά, και το τονίζω το σωστά, προστατεύει τόσο το άτομο που τη φορά, όσο και τους άλλους γύρω του. Η μάσκα δημιουργεί φραγμό των σταγονιδίων που παράγουμε όταν μιλάμε, όταν βήχουμε ή όταν τραγουδάμε. Μας προστατεύει όμως επίσης και από τα σταγονίδια που παράγει ο άλλος που βρίσκεται απέναντί μας και μας μιλάει. Και που μπορεί να έχει τη λίμωξη και να μην έχει συμπτώματα. Μας εμποδίζει να πιάνουμε τη μύτη και το στόμα. Και βέβαια μας προστατεύει και από άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού. Με τη σωστή λοιπόν τονίζω χρήση της μάσκας στο σχολείο, προστατεύονται όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς των παιδιών και βέβαια ιδιαίτερα τα άτομα αυξημένου κινδύνου στο οικογενειακό περιβάλλον. Η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στις σχολικές αίθουσες, στους διαδρόμους του σχολείου, αλλά και σε κάθε κλειστό χώρο μέσα στη σχολική δομή. Δεν συστήνεται η χρήση της μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού, του παιχνιδιού στο προάβλιο του σχολείου και βέβαια όχι κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ στο θέμα της ασφάλειας της χρήσης της μάσκας από τα μικρά παιδιά. Είναι κάτι το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η ασφάλεια της χρήσης της μάσκας για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας των 2 ετών είναι βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη. Αυτό υποστηρίζουν μεγάλοι επιστημονικοί φορείς, όπως είναι το CDC των ΗΠΑ, η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδιατρικής, η Παγκόσμια Εταιρεία Παιδιατρικής,
Και σήμερα, όπως ήδη ενημερωθήκατε, έβγαλε και σχετικό δελτίο τύπου η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία, η Έλληνας Παιδίατρη, υποστηρίζοντας την ασφάλεια της μάσκας στα παιδιά άνω των 2 ετών. Η μάσκα επιτρέπει την είσοδο του αέρα. Συνεπώς, δεν μειώνει το οξυγόνο στο αίμα μας, δεν προκαλεί υποξυγονεμία, όπως κάποιοι υποστηρίζουν. Δεν προκαλεί αύξηση του διοξιδίου του άνθρακα. Τα μόρια του διοξιδίου του άνθρακα είναι πάρα πολύ μικρά και περνάνε μέσα από τους πόρους της μάσκας. Συνεπώς, δεν υπάρχει κίνδυνος να συσσωρευτεί το εκπνεόμενος διοξίδιο του άνθρακα μπροστά από τη μάσκα, μπροστά από το πρόσωπο του παιδιού. Η μάσκα δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την ικανότητα του παιδιού να παρακολουθήσει και να συγκεντρωθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Δεν επηρεάζει καθόλου ούτε τη λειτουργία, ούτε την ανάπτυξη του αναπνευστικού συστήματος, ούτε επηρεάζει αρνητικά το νοσολογικό σύστημα του παιδιού ή του ενήλικα. Δεν δηλαδή μειώνει τη δυνατότητα του παιδιού να ανταποκριθεί σε κάποια λίμωξη. Η χρήση της μάσκας βέβαια θα πρέπει να αποφεύγεται από μια μικρή ομάδα παιδιών με συγκεκριμένα νοσήματα. Τέτοια νοσήματα περιλαμβάνουν παιδιά με έντονη αναπνευστική δυσχέρεια, παιδιά με γνωσιακές ή συμπεριφερειακές διαταραχές, οπότε η χρήση της μάσκας είναι δύσκολη, παιδιά με σοβαρό νευρολογικό ή μυϊκό νόσημα που τα εμποδίζει να βγάλουν τη μάσκα μόνα τους. Αντί μάσκα σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως ήδη υπόθηκε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την διαφανή ολοπρόσωπη προμετωπίδα, η οποία είναι ιδιαίτερη χρήσιμη στη λογοθεραπεία ή σε παιδιά που χρειάζονται χιλιοανάγνωση. Αγαπητοί, ιδιαίτερη έμφαση θέλουμε να δώσουμε στις πρώτες εβδομάδες αυτής της νέας σχολικής χρονιάς, στην ανάγκη εκπαίδευση όλων των μαθητών στη σωστή χρήση μάσκας. Αλλά και βέβαια να υπενθυμίσουμε αυτά που μάθαν τα παιδιά μας την άνοιξη για τους κανόνες υγιεινής των χεριών, την αναπνευστική υγιεινή και την τήρηση των αποστάσεων όποτε είναι δυνατόν. Θα δοθούν οδηγίες από τον ΕΟΔΗ αλλά και από εμάς στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και μάλιστα ο ΕΟΔΗ ετοιμάζει τόσο έντυπο υλικό όσο και μικρά βίντεο που θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα για την εκπαίδευση όλων των μαθητών, όλων των βαθμίδων. Θα δώσουμε επίσης οδηγίες στους εκπαιδευτικούς για πιθανά διαλύματα της μάσκας. Θα ήθελα επίσης να μιλήσω λίγο για τα παιδιά μικρής ηλικίας, για τα παιδιά κάτω των 10 ετών, όπου έχει γίνει πολλή συζήτηση για τη χρήση μάσκας σε αυτές τις ηλικίες. Θεωρούμε ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς, με δεδομένη την συνέχιση της πανδημίας στη χώρα μας, αποτελεί την πλέον κατάλληλη στιγμή εισαγωγής της σωστής χρήσης της μάσκας στην καθημερινότητα των παιδιών αυτών. Οι πρώτες εβδομάδες πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εκπαιδευτικό παράθυρο για τις ηλικίες αυτές. Ας μην ξεχνάμε ότι τα μικρά παιδιά και τα νήπια μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα από εμάς τους ενήλικες και αφομοιώνουν τις πρακτικές οδηγίες που τους δίνουμε. Αυτό μας το έδειξε και η πανδημία της γρίπης πριν από λίγα χρόνια, που όπως ίσως θα θυμάστε, τα παιδιά που ήταν στον πυραγωγείο ήταν τα πρώτα που έμαθαν την χρήση του αγκώνα για όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε. Ήταν οι πρώτοι που το έδειξαν στους γονείς τους και σε όλη την κοινωνία. Τονίζω ότι επικεντρώνουμε την προσπάθειά μας αυτή στο όφελος που θα έχει για τα παιδιά μας. Το όφελος που θα έχει αυτές οι πρώτες εβδομάδες με την έντονη εκπαίδευση για τη σωστή χρήση της μάσκας. Έτσι τα μικρά παιδιά θα αποκτήσουν μία νέα δεξιότητα, ιδιαίτερα σημαντική, που θα τους φανεί χρήσιμη όχι μόνο μέσα στο σχολείο, αλλά και έξω από αυτό. Όταν θα πάνε και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, όταν θα πάνε σινεμά με τη μαμά, όταν θα πάνε σε κάποιο μαγαζί με τους γονείς τους. Είναι λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό το όφελος που πιστεύουμε ότι θα υπάρξει από αυτήν την εκπαίδευση μέσω ειδικά φτιαγμένου υλικού από τους δασκάλους προς τα παιδιά. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω πόσο ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο ρόλος των γονιών και των εκπαιδευτικών σε αυτές τις μέρες της πρώτης της ακαδημαϊκής χρονιάς. Θα συμβάλλουν και οι δύο σημαντικά στην εκπαίδευση των παιδιών. Και βέβαια όσοι είχαμε την ευκαιρία να έχουμε μικρά παιδιά που πάνε σχολείο, θυμόμαστε με πόσο δέος μιλάγανε για τον υπηαγωγό ή για το δάσκαλό τους. Τους κοιτάνε στα μάτια και ακολουθούν πολύ πιστά τις οδηγίες τους. Θα κλείσω θυμίζοντας ότι κάθε χρόνο, τόσο το φθινόπωρο, περισσότερο και τους χειμερινούς μήνες, τα μικρά παιδιά νοσούν συχνά από άλλες ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Την παραγρίπη που κάνει λαγκίτιδες τον Οκτώβριο, τη γρίπη αργότερα μέσα στο χειμώνα.
Έχει αποδειχθεί από μελέτες στην Ασία, όπου χρησιμοποιούν τη μάσκα πολύ πιο πολύ από ότι εμείς στην Ευρώπη ή στην Αμερική, ότι η χρήση της μάσκας θα μειώσει τη μετάδοση των λοιμόξεων αυτών. Και ιδιαίτερα φέτος πιστεύουμε λοιπόν ότι η μείωση των λοιμόξεων όλων αυτών, εκτός COVID, θα έχει σημαντικό όφελος, θα μειώσει σημαντικά την αναστάτωση που θα δημιουργηθεί στα σχολεία και την επιβάρυνση που θα επιφέρει στο σύστημα υγείας γενικότερα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε, κυρία Παπαευαγγέλου. Η ψύχρεμη φωνή σας μαζί.